Το Μαλεβίζη στην Επανάσταση του 1821 είναι ο τόμο ο οποίο αποτελέσει τεκμήριο αυτογνωσία και για τι επόμενε γενιέ. Ο Μενέλαο Μποκέα αναφέρθηκε σε σημαντική αυτή πρωτοβουλία καταγραφή τη ιστορία τη περιοχή μέσα από διαφορετικέ οπτικέ. Στα πλαίσια και του εορτασμού ενό έτου συμβολικού για όλου του Έλληνε και για το νησί μα βέβαια, των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, προσπαθούμε στην περιοχή να αναδείξουμε την ιστορία του τόπου μα, την ιστορία του 1821, γύρω από το 1821, ε, των ιστορικών γεγονότων, των ηρώων της εποχής. Μαζί με τα ιστορικά γεγονότα, εξετάζεται η κοινωνική και πολιτική κατάσταση τη περιοχή, ο ρόλο των μοναστηριών και του κλήρου και όχι μόνο. Έχουμε λοιπόν την τύχη να συντονίζει, να είναι επικεφαλή μια άτυπη επιτροπή ο Ηρακλής Οπυριανάκη. Στην επιτροπή συμμετέχει επίση ο κύριο Νίκο Ψηλάκη, γνωστό δημοσιογράφο και συγγραφέα, αλλά και ο Ανδρέας Ομανιός. Ε, πραγματικά γίνεται μια εξαιρετική δουλειά ε, που δεν έχει ξαναυπάρξει στην περιοχή μας. Καταγράφεται η ιστορία του τόπου μας και αυτό θα αποτελέσει μια κληρονομιά για τις επόμενες γενιές και για το παρόν και για το μέλλον του τόπου. Προ την κατεύθυνση αυτή, ιστορικοί και ειδικοί επιστήμονε ερευνούν σημαντικά γεγονότα και φωτίζουν πολύπλευρα την τοπική ιστορία από τα προεπαναστατικά χρόνια μέχρι το τέλο τη Οθωμανική κατοχή Δίνοντα ιδιαίτερη έμφαση στα γεγονότα τη Επανάσταση του 1821. Θα αναδειχθεί η ζωή εκείνα τα χρόνια, από τα πολεμικά γεγονότα μέχρι κώδικες θυσιών, μέχρι α, το, τα όπλα, γεωγραφικά τοπία. Καλό θα είναι και στόχο μα είναι αυτή η γνώση να φτάσει στα νέα παιδιά, στα σχολεία και από ό,τι έχουμε πει, α, θα περάσουν όλα τα σχολεία να δουν και την έκθεση με τα όπλα. Για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί στο κοινό μία ολοκληρωμένη έκθεση όπλων με τα οποία η κριτική πολέμησαν για την ελευθερία τους όπως καριοφίλια, σισανέδες, λαζαρίνες και όχι μόνο. Ο κριτικός οπλισμός είναι τα όπλα που φτιαχνόταν στην Κρήτη την εποχή του 1821 τα οποία έχουν ε, κάποιες ε, σε σχέση με τα, της Ελλάδας και γενικά της Ανατολής. Είναι άγνωστο κάποια από αυτά είναι αυτοσχέδια και κάποια φτιαγμένα από τους ο, μάστερες που υπήρχαν εδώ. Το υλικό που θα εκτεθεί στην πινακοθήκη θα τυπωθεί σε πολυτελή συλλεκτικό τόμο που θα εκδοθεί από τον Δήμο. Η έκδοση θα περιέχει φωτογραφικό υλικό και αναλυτικά κείμενα μέσα από τα οποία θα αναδεικνύονται άγνωσες πτυχές της επανάστασης. Θα είναι έτοιμη σίγουρα πριν το Σεπτέμβρη. Επομένω, το Σεπτέμβρη να είμαστε και σε σχέση με την Μαδημία σε ένα καλό σημείο, έτσι ώστε να κάνουμε και τι αντίστοιχε εκδηλώσει για να τιμήσουμε και την έκθεση αλλά και την συγγραφή του τόμου που αφορά την ιστορία του Μαλεβιζίου.